Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του Channel 9 και πάμε να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Καμπάνης είναι ο νέος ιδιοκτήτης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Να δούμε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, εφοπλιστής, πόσα καράβια έχει. Κάναμε ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ποιος είναι ο νέος ηγέτης του ΠΑΟΚ. Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τον νέο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Γιάννη Καμπάνη ή αλλιώς Καπετάν Γιάννη, όπως αρέσει και το ίδιος να τον αποκαλούν. Ο Γιάννης Καμπάνης είναι 60 ετών, κατάγεται από την Άνδρο και είναι πατέρας τριών παιδιών. Στην ιδιοκτησία του ανήκει η εταιρεία Cavo Doro Navigation, που διαθέτει 7 καράβια. Ενώ πριν από 3 χρόνια, εκμεταλλευόμενος το ανέβασμα των τιμών στο χώρο του, πούλησε σημαντικό ποσοστό του στόλου του και φέρεται να κέρδισε από αυτή την ιστορία το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πέρυσι, εκμεταλλεύτηκε την πτώση των τιμών και πραγματοποίησε νέο μπάσιμο στο χώρο, αφού επένδυσε ένα ποσό που άγγιξε τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, όπως δηλώνει, ο ΠΑΟΚ είναι μια νέα πρόκληση για τον ίδιο. Είναι στοίχημα ζωής. Η επιδίωξή σας ποια είναι? Τις επιτυχίες. Πρώτο μέλημά σας, γιατί ο κόσμος, επειδή έχει στο ΠΑΟΚ πολλά πράγματα τον τελευταίο καιρό δυσάρεστα, και θέλει από εσάς να του πείτε αυτό που θέλετε εσείς. Τα έχουμε πει από το πρωί στα ραδιόφωνα, αυτό θα λέμε συνέχεια. Νομίζω ότι στην ελληνική τηλεόραση που θα σας βλέπει όλος ο κόσμος είναι πολύ καλό για να τα πείτε. Ναι. Να φτιάξουμε την ομάδα. Να την ζωγονοποιήσουμε, να την μεγαλώσουμε και να την πάμε για πρωταθλητισμό. Ο κόσμος, επειδή θέλει να σας, δεν σας γνωρίζει, μπορεί να σας ξέρει ο κόσμος από του εφοπλιστικού κοινού, αλλά θέλει να μάθει και να πείτε εσείς ακριβώς τι θέλετε απευθυνόμενος στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης και του κόσμου του ΠΑΟΚ. Να με αγαπήσει όπως θα τους αγαπήσω και να συμπαντήσουμε μαζί για να πετύχουμε αυτό που πρέπει να πετύχουμε για αυτή τη θελική ομάδα. Η εταιρεία του κυρίου Καμπάνη είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Ο ίδιος είναι ο δεύτερος νεότερος Έλληνας που έγινε καπετάνιος στην εμπορική ναυτιλία σε ηλικία 27 ετών. Στην ιδιοκτησία του υπάρχουν 6 αυτοκίνητα. Ενώ ο γνωστός δημοσιογράφος Κώστας Αρούχας, που βρέθηκε στη χθεσινή συνάντηση των δύο πλευρών και οι φήμες τον θέλουν να είναι στο πλευρό του Καμπάνη στο νέο διοικητικό σχήμα του ΠΑΟΚ, τόνισε ότι το μεροκάματο του επιχειρηματία είναι 200.000 δολάρια. Πάντως, ερωτηματικά προκαλεί το παρελθόν του Γιάννη Καμπάνη. Χαρακτηριστικό το δημοσίευμα του Ριζοσπάστη τη Δευτέρα 27 Μαρτίου του 2000 με τίτλο «Ναυτική τραγωδία στις Βερμούδες με 6 νεκρούς και 12 αγνοούμενους». Το ναυάγιο του Σαπιοκάραβου Λίντερ 1 αποτελεί τη δεύτερη τραγωδία μέσα σε 1,5 χρόνο που καταγράφεται στο στόλο της πλειοκτήτριας εταιρείας Cavo Doro, αφού είχε προηγηθεί ένα ακόμη ναυάγιο στις 28 Δεκέμβρη του 1998, όταν το φορτηγό πλοίο Βιολέτα της εν λόγω εταιρείας είχε πάρει φωτιά με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο δύο ναυτεργάτες. Όσο για τον Γιάννη Καμπάνη, απέδωσε το ατύχημα στο μυστήριο του τριγώνου των Βερμουδών. Εδώ είναι γιατί χαλάει η μανέστρα τώρα. Γιατί να το πάω που χαλάει η μανέστρα. Τι είπα, καπετάν Γιάννη. Παίρνει στην πλάτη σου τα όνειρα και τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι είναι φανατικοί φίλοι αυτής της ομάδας. Και μου λέει, μπορούμε να τις σηκώσουμε, μπορεί να τις σηκώσεις. Μου λέει, για τα μεγάλα είμαστε, δεν είμαστε για τα μικρά, Κώστα. Εντύπωση ωστόσο προκάλεσε η στάση και η επιλογή του να ανοίξει μέτωπα με το Καλημέρα. Αρχικά με την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Το καπετανιλίκι το έχουν εξαγοράσει κάποιοι με πλαστό δίπλωμα. Υπάρχουν λοιπόν οι καπετάνοι του παραμυθιού που έδωσαν 3,5 εκατομμύρια δολάρια για μία τορπιλάκα το και λένε ότι είναι καπετάνοι. Λέω ότι αυτοί δεν πρέπει να μας προκαλέσουν. Τους προειδοποιώ. Ρωτήσουμε αυτοί οι καπετανοί. Αυτός καταρχήν δεν είναι ο Καμπάνη. Θέλω να τον λες καπετάν Γιάννη. Ναι. Όπως το Λάξι, αν τον έλεγες κύριε Λάξι, θα σου έλεγε γιατί με βρίζεις. Ήθελα να τον λες καπετάν Γιάννη. Αυτός είναι καπετάνιος καπετάνιος. Δηλαδή, προέρχεται από μούσος, πώς το λένε, ας πούμε. Είναι καπετάνιος δηλαδή. Αλλά φρόντισε να προχωρήσει σε αυστηρές συστάσεις και προς τον αρχηγό του δικεφάλου, Θοδωρή Ζαγοράκη. Με τον Ζαγοράκη θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Θα πρέπει να σταματήσει να έχει αρχηγικές στάσεις. Θα του κοπούν αυτά του Ζαγοράκη. Εννοώ να παίζει την μπάλα του και έως εκεί. Εδώ φαίνεται πως έχει δώσει άλλες προτεραιότητες στη ζωή του. Η ιδιωτική ζωή που κάνει, τα μπουζούκια, όλα αυτά. Είναι μια φραστική υπερβολή αυτή. Δηλαδή. Είναι μια φραστική υπερβολή. Κάποιος του είπε για το Ζαγοράκη τα πράγματα, δεν ξέρει και πολλά. Κατάλαβες. Και κακώς εκκινδυνεύει το εξετίμησέ της. Ο Ζαγοράκης τόσο και δεν ήταν ο πυροσβέτης, ας πούμε, της ομάδας, είναι και σημαία της ομάδας, γι' αυτό. Πού το ξέρεις εσύ ότι ήταν πυροσβέτης? Εντάξει, από ό,τι ξέρω. Όχι, εντάξει, άσε τον πάγο, δεν ξέρουμε καλύτερα εμείς. Ο Γιάννης Καμπάνης είναι προσωπικός φίλος με τον Βίκτορα Μητρόπουλο. Μαζί βγαίνουν και διατηρούν άριστες σχέσεις. Κάτι που πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ο νέος μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, αφού ο Μητρόπουλος δεν ήταν και ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ αρεστός στη Θεσσαλονίκη.
Ποια όμως είναι η πρώτη εντύπωση των οπαδών του ΠΑΟΚ για τον νέο ιδιοκτήτη της ΠΑΕ? Εμείς ξέρουμε βασικά πως ο κ. Καμπάνης έχει εδώ και αρκετό καιρό που ενδιαφέρεται για τον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι ο γιος του είναι ΠΑΟΞης και μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κ. Καμπάνης σχετικά με τον Ζαγοράκη. Άστοχες εντελώς, άστοχες εντελώς. Θα πρέπει να σταματήσει τις αρχές. Είναι ανενημέρωτος ο κύριος. Είναι λόγια του κυρίου Γούμενο αυτά. Η κίνησή του πάντως να προχωρήσει άμεσα σε επαφή με τον Δημήτρη Σαλπικίδη δείχνει ότι θέλει να κρατήσει τον ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό. Με φώναξε ο κ. Καμπάνης γιατί ήθελε να με δει. Είχαμε μια συζήτηση σε πολύ ευχάριστο κλίμα και αυτό που μπορώ να πω όσον αφορά τη συζήτηση είναι ότι φεύγω από εδώ με μεγάλη αισιοδοξία. Δεν είχα προθέσει να φεύγω παρότι κάποιοι θέλανε να περάσουν κάτι τέτοιο προς τα έξω. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο διοίκηση του ΠΑΟΚ, ο Καμπάνης φαίνεται να έχει έτοιμο το πλάνο του, στο οποίο θα συμμετέχουν τέσσερις δικοί του άνθρωποι, ο δημοσιογράφος Κώστας Τσαρούχας, ενώ ερωτηματικό αποτελεί ο ρόλος του Γιάννη Γούμενο.